Εντάξει, εκτός από ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και κάτσατε μέχρι το τέλος, θα ήθελα να σας πω για το θέμα με το ψήφισμα, ότι είναι πολύ σημαντικό να πάμε να κάνουμε αυτό το ψήφισμα, να ψηφίζουμε, να πούμε στους φίλους μας, γιατί πραγματικά είναι αυτή η αδιαφορία του κόσμου και γενικά στις ευρωεκλογές κάνει πιο πολύ ζημιά από ό,τι μας βοηθάει. Οπότε χρειάζεται πολλές δράσεις να γίνει αυτό και ενεργά να κάνουμε, και ειδικά με τους νέους που βλέπω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται αλλά δεν πάνε για να ψηφίζουν, δεν το βάζουν σαν στόχο. Και νομίζω αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι και να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. Γιατί και εγώ χρησιμοποιώ και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπω υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν βάζω για ανταρσία, για τις απόψεις της και αυτά. Και άλλο θέμα είναι ότι οι Άραβες, γενικά η αραβική εργατική τάξη και γενικά οι Άραβες έχουν πάρα πολύ δύναμη, αλλά δυστυχώς είναι κάθεται και δεν κάνει τίποτα, παρόλο έχουν πολύ θυμό από αυτά που γίνεται στη Παλαιστίνη λόγω πάλι κυβερνήσεων και πολιτικές και αυτά. Αυτό άλλο ζήτημα που μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι για το μέλλον, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε σχέσεις μαζί τους, όπως παλιά γινόταν με την Ελλάδα και άλλες αραβικές, εκτός από αυτά που είναι για θέματα φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, όπως γίνεται τώρα μόνο. Και αυτά που γίνεται επικίνδυνα πράγματα με την Αίγυπτο και με την Κύπρο και αυτή η συνεργασία, αλλά να είναι με πιο χαμηλό, πιο χαμηλός, πώς το λένε, τάξεις, εννοώ, με άλλους, άλλο επίπεδο. Και το τρίτο που ήθελα να πω, ότι υπάρχει κόσμο πολύ στην αριστερά, αλλά αυτό ότι δεν, παράδειγμα τώρα αυτά που ακούνε, δεν είναι κάτι που ξεχωρίζει έναν με τον άλλον. Τι είναι διαφορά, εκτός από την ανταρσία που δεν τα λέει τα μισά, τα λέει ανοιχτά και έτσι μέχρι τέλος. Δεν υπάρχει πια μέση σε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό πρέπει να το δείξουμε πιο πολύ για όλους, ότι δεν υπάρχει μόνο έτσι η σιωπή, ναι μπορούμε μήπως να κάνουμε συνεργασίες αυτά. Τέρμα, τελειώσαν αυτά. Τώρα υπάρχει ή αυτό ή αυτό. Και γι' αυτό εμείς έχουμε μεγάλο ρόλο γι' αυτό. Και το τέλος είναι ότι έχουμε στην Παλαιστινιακή Επαρχία, μπαζάρ ξεκινάει από αύριο, που έχει παλαιστινιακά πράγματα, κυφίες και όλα αυτά, αλλά και πάει για το σκοπό για τη Γάζα. Οπότε θα είναι εκεί στην Άγιο Δημήτριου, η πλατεία κοντά από το Μέτρο Μολ, εκεί και στο σταθμό του Μετρό, το Άγιο Δημήτριο. Εκεί θα είναι στη πλατεία, θα είναι μπαζάρ από 12.30 μέχρι 9 αύριο και κάθε μέρα με 6 μέχρι 9 για 10 μέρες. Ευχαριστώ πολύ.